Αντώνης Καφετζόπουλος, καλώς ορίσατε στοιχείο στο όμορφο νησί μας. Δεν ξέρω αν προλάβατε να το δείτε. Μπα. Αν οι συνθήκες επέτρεψαν. Μπα, μπα. Καθόλου, ε. Εύχομαι κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, να σας καλό περιμένουμε. Καλό ύπνο έκανα πάντως. Ναι. Μια και είμαστε στο σουίτα στο πλάζα, νομίζω ότι ένας καλός ύπνος χρειάζεται. Ναι. Πώς έγινε η επιλογή του έργου, των συνεργατών και πώς το αποφασίσατε να κάνετε περιοδία? Δεν είχαμε και πολύ όρεξη να παίξουμε στην Αθήνα. Εννοώ και χρόνο δεν είχαμε βασικά. Φέτος, εγώ δεν παίζω και τακτικά στο θέατρο. Είχα τη μισή σεζόν ελεύθερη. Το πρότειναν τα παιδιά, ο Αλέξανδρος δηλαδή και εκ μέρους της Μύρκας. Δεν είχα δουλέψει ποτέ με τη Μύρκα, μου φάνηκε πολύ καλή ιδέα αυτό. Πώς είναι η συνεργασία λοιπόν με την κυρία Παπαστατίνη? Εξαιρετική. Το ίδιο μας είπε και εκείνη. Αλλά αυτό, είχα καλά προαισθήματα, δηλαδή δεν έπαθα κάτι να πω εγώ. Πώς και έτσι. Περίμενα ότι θα πάνε καλά και καμιά φορά όταν είσαι φτιαγμένος για κάτι. Νομίζω ότι είναι και το σωστό timing και. Ναι, δεν ξέρω αν είναι το σωστό timing, γιατί θα μπορούσαμε και πολλά χρόνια πριν να παίξουμε και θα μπορούσαμε και αργότερα να ξαναπαίξουμε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι γενικά εγώ έχω την άποψη ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ διασπασμένοι. Δηλαδή πρέπει οι θείες να αποτελούνται από 2, 3, 4 πρωταγωνιστές. Ναι. Να υπάρχει μια ενότητα δυνάμεων. Όχι αυτό μόνο γιατί αυτό έχει και αποτέλεσμα, ενώ είναι λιγότερο το ρίσκο, γιατί το θέατρο είναι πολύ. Αυτό θα έλεγα τώρα. Πάντως η χημεία δική σας φάνηκε πάνω στη σκηνή, επειδή το είδα το έργο χθες. Βγάζατε μια συνοχή σκέψεων, βλεμμάτων, κινήσεων. Για τα οικονομικά λέω ότι είναι μεγάλο το ρίσκο στο θέατρο. Σίγουρα. Και γενικά έχει αποδειχτεί όταν υπάρχουν πολλοί πρωταγωνιστές ότι είναι μικρότερο το ρίσκο. Φέτος, παράδειγμα, νομίζω ότι η πιο πλήρης παράσταση της χρονιάς, ας πούμε, ενώ σε πληρότητα. Είναι μια παράσταση που παίζουν δύο άτομα, ο Κιμούλης με το Μαρκουλάκι, αλλά είναι δύο πολύ γνωστοί πρωταγωνιστές. Όποτε γίνεται αυτό, νομίζω ότι τα πράγματα πάντα είναι πιο. Το μέλλον του θέατρου, πώς το βλέπετε, εν ώψη της οικονομικής κρίσης? Το θέατρο δεν γίνεται. Εννοώ ότι έχει μια καλή σχέση με τον κόσμο. Το θέατρο, παρόλο που επιχορηγείται, όπως οφείλει η πολιτεία να επιχορηγεί τις τέχνες, δεν στηρίζεται σε αυτό. Στηρίζεται σε μια σχέση που έχει με το κοινό. Ακόμα και οι πολύ μικρές σκηνές είναι ευτυχισμένες όταν έχουν κόσμο και υπομνηστήρια. Στηρίζεται σε αυτή τη σχέση με το κοινό και δεν κινδυνεύει από κάτι. Το θέατρο θα υπάρχει για πάντα όσο υπάρχουν άνθρωποι. Εμείς σας γνωρίσαμε και σας αγαπήσαμε περισσότερο μέσα από τη μικρή οθόνη. Εκεί εκτοξεύτηκε και η δημοτικότητά σας μέσα από το ρόλο του Ακάλυπτου στο «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή». Πώς είναι το να παίζεις στο θέατρο για τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο, πόσο διαφορετικό είναι με το να παίζεις στην τηλεόραση? Εντάξει, δεν είναι εξαιρετικά διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Απλώς στο θέατρο έχεις πολύ μεγαλύτερο έλεγχο. Το θέατρο είναι η δουλειά του ηθοποιού. Στην τηλεόραση υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση και στο σινεμά βασικά είναι η δουλειά του σκηνοθέτη. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, επειδή τα κάνω όλα εγώ. Μπορώ να σας πω ότι στο σινεμά μου αρέσει το σκηνοθετώ, στο θέατρο μου αρέσει να παίζω. Δεν θέλω να δουλεύω πολύ, θέλω να δουλεύω λίγο. Έχετε πει κάποια στιγμή ότι ο καλλιτέχνης όσο περισσότερο δουλεύει, τόσο περισσότερο εξαντλείται η πηγή αυτή του ταλέντου του και είναι αναντικατάστατη, αληθεύει? Δεν εξαντλείται ακριβώς το ταλέντο, εξαντλείται το κεφάλαιο, το απόθεμα που έχεις ψυχικών κυρίως δυνάμεων, στο να μπορείς να σκέφτεσαι πάντα πρωτότυπα, να έχεις να προτείνεις κάτι. Και αυτό γίνεται πάντα και στις ταπεινότερες δουλειές, δηλαδή και σε δουλειές που δεν έχουν τις βλέψεις. Δεν χρειάζεται να παίζει το Βασιλιά Λίρ ή κάποιο αρχαίο δράμα διάσημο για να είσαι δημιουργικός. Δημιουργικός μπορείς να είσαι και με τα μικρά πράγματα. Και στο θέατρο και στο σινεμά και στη τηλεόραση και παντού. Αλλά όταν το κάνεις συνέχεια αυτό, κάποια στιγμή μοιραία εξαντλείς αυτό το κεφάλαιο της επινοητικότητας και είσαι ένας υπάλληλος που κάνει. Όχι, νομίζω ότι ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να το δει ποτέ σαν μια υπαλληλική σχέση, γιατί τότε χάνει και το νόημα. Ο πειρασμός είναι μεγάλος, γιατί δουλεύοντας πολύ και ταυτόχρονα στην τηλεόραση και στο θέατρο μπορεί να βγάλεις και πολλά λεφτά. Θα πρέπει να θυσιάσεις κάποια πράγματα, να είσαι πιο. Ποια είναι η δεύτερη αγάπη του Αντώνη του Καφετζόπουλου? Από το θέατρο. Δεν ξέρω, χιλιάδες πράγματα. Η οικογένεια, τα παιδιά, οι φίλοι μου, αυτά τα γνωστά, αυτά που έχουν όλοι. Προσωπική σας ζωή, είσαστε έτσι, αυτό το χιούμορ που έχετε, που φαντάζομαι ότι είναι και θέμα λίγο χαρακτήρα. Είσαστε έτσι στην. Όχι, μάλλον είμαι βαρετός και
εκπληκτικός. Και... Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Πιστέψτε το, πιστέψτε. Μόλις κλείσει η κάμερα θα κάνει πάλι τα αστεία. Πιστέψτε το. Τα μελλοντικά σας σχέδια να μας πείτε λίγο εάν υπάρχουν ή ποια θα θέλατε. Είναι κανένα δύο-τρεις ταινίες που κάποια από αυτές θα γίνει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, αλλά δεν ξέρω πια. Γιατί τα πράγματα στο σινεμά έχουν στομώσει άσχημα από το κράτος δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Πάντως εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ταινίες έτσι κι αλλιώς όπως τις κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχω κάτι πιο προσωπικά σχέδια με το θέατρο που δεν είναι, τα έχω τακτοποιήσει και πολύ στο μυαλό μου. Έχω μια συνεργασία σταθερή πια μέσα στα χρόνια με τον Δημήτρη Μπασλάμ. Κάνουμε κάποια μουσικά παραμύθια. Έχουμε δύο τέτοια παιδικά, τα παίζουμε συνέχεια και θα τα παίζουμε και στο μέλλον. Αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσω να το κάνω. Και μάλλον μπορούμε να μεταπηδήσουμε και σε μουσικά παραμύθια για μεγάλους, γιατί το σκεφτόμαστε σοβαρά. Και το έβρικα. Το έβρικα είναι μια εκπομπή που έκανα παλιότερα στο Μέγκα. Προσπαθώ να πείσω τώρα στο κρατικό κανάλι να αναλάβει το ρόλο του. αν το καταφέρουμε, θα ήθελα να κάνω και το έβρικα το χρόνο. Αυτά. Να το ευχηθούμε, γιατί έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε μέσα στα σπίτια μας, όπως σας είχαμε συνηθίσει. Μπορούμε να σας απολαμβάνουμε. Καλές επιτυχίες σε ό,τι κάνετε. Καλό τάξιδο το σουίτα στο πλάζα. Καλό τάξιδο και εσείς. Μπορώ να τραβήξω τα κορδόνια σας. Γιατί τραβήξτε τα. Βλέπω τόση ώρα. Ξέρετε, αυτές συνήθως τις φοράω όταν κάνω υπασία. Αλλά σήμερα δεν ήρθα με το άλογο μου σήμερα. Ήρθα με το αυτοκίνητο μου. Με πολλά άλογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.